βρεθήκαμε σήμερα εδώ στην πρεσβεία της Πολωνίας στην Αθήνα να κάνουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας εκ μέρους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με αφορμή το ότι σήμερα για άλλη μια φορά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Πολωνίας και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού του Μπρζάνσκ τραβιούνται για άλλη μια φορά σε δίκη με αφορμή την αλλαγή του ποινικού κώδικα που έγινε τον περασμένο χρόνο στην Πολωνία. Όχι στις διώξεις των κομμουνιστών! Πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για κατηγορίες οι οποίες έχουν καταπέσει κάτω από την διεθνή κατακραυγή για μια πάρα πολύ μακριά ιστορία που κρατάει πάνω από 10 χρόνια, οι οποίοι στηρίζεται πάνω στις αντιδραστικές αλλαγές που έγιναν στο ποινικό κώδικα της χώρας, οι οποίες ταυτίζουν για άλλη μια φορά τον κομμουνισμό και τον ναζισμό κάτω από την κατηγορία του ολοκληρωτισμού. Επιβάλλουν σκληρές ποινές για τα κομμουνιστικά κόμματα, για τα κομμουνιστικά σύμβολα, την κομμουνιστική ιδεολογία. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή με βάση αυτές τις αλλαγές να καταδικάζεται κάποιος για την κατοχή ή την διάδοση ιδεών ή συμβόλων έως και σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Καταδείξαμε την σφοδρή και κάθετη αντίθεση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ των κομμουνιστών ενάντια σε αυτές τις διώξεις. Απαιτήσαμε από τις αρχές της Πολωνίας άμεσα τώρα να σταματήσουν οι αντικομμουνιστικές διώξεις. Τους ειδοποιήσαμε ότι υπάρχει διεθνής καμπάνια αλληλεγγύης και στήριξης και με τον ίδιο τρόπο που η διεθνής αλληλεγγύη κατόρθωσε να καταπέσουν οι κατηγορίες πριν από ένα χρόνο, τον περασμένο Φλεβάρι, έτσι και σήμερα θα συνεχίσουμε. Δεν θα αφήσουμε να περάσει μια τέτοιου είδους αντικομμουνιστική δίωξη. Θα κορυφώσουμε την πάλη μας ενάντια στον αντικομμουνισμό, ο οποίος όλο και περισσότερο υιοθετείται και σαν επίσημη ιδεολογία από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ψηφίσματά της. Ούτε στην πο-